Πριν από λίγο, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης ζήτησε την αποπομπή του κυρίου Φίλη, τον οποίο και χαρακτήρισε ηθικό αυτούργο. Νίκο. Τώρα, επίσης πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά, στο ενικός.gr, ο πρόεδρος των ποντίων σε όλη την Ελλάδα, ο κύριος Τοπαλίδης, έκανε δήλωση με την οποία καταδικάζει την επίθεση κατά Κουμουτσάκου και λέει ότι οι πόντιοι που έχουν υποστεί τόσο μεγάλη βία δεν μπορεί να συμφωνούν με κανενός είδους βία απέναντι σε οποιονδήποτε. Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα τραμπούκων που δεν είχαν σχέση με το κύριο σώμα των διαδηλωτών, δηλαδή με τους ποντίους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος για να διατρανώσουν τις απόψεις τους, τις θέσεις τους για τη γενοκτονία την οποία έχουν υποστεί οι πόντιοι, για τους βασανισμούς τους, για τις ζωές που χάθηκαν, για όσα η ιστορία έχει καταγράψει από τους διωγμούς των Τούρκων εναντίον των ποντίων. Είναι απορίας άξιο μάλιστα ότι αυτοί οι τραμπούκοι επέλεξαν ως θύμα τους έναν βουλευτή από τους καλύτερους του ελληνικού κοινοβουλίου. Έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος φημίζεται και για τη μετριοπάθειά του και για τη σοβαρότητά του και για την υπευθυνότητά του, τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος άλλωστε βρέθηκε εκεί για να στηρίξει τις απόψεις, τα αιτήματα, τη διαδήλωση των ποντίων. Είναι να απορεί λοιπόν κανείς ποιοι κάναν αυτή την επίθεση, ποιοι την οργάνωσαν, όπως επίσης είναι να απορεί κανείς με το γεγονός πρώτον ότι υπήρχε ελάχιστη αστυνομική δύναμη, ότι οι αστυνομικοί που ήταν εκεί, στα πλάνα που είδα, μου δίνουν την αίσθηση ότι πρέπει να είναι τροχονόμοι. Δεν τους είδα δηλαδή να συλλαμβάνουν έναν από αυτούς που επιτέθηκαν σε μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου. Μου έδωσαν την αίσθηση ότι έκαναν τους τροχονόμους στις γροθιές και στις κλωτσιές που δεχόταν ο βουλευτής. Και μόνο μετά από πολλή ώρα και αφού είχε ήδη δαρεί ανηλαιώς ο κύριος Κουμουτσάκος, εδέησαν να κάνουν ανθρώπινη αλυσίδα μπροστά του για να τον προστατεύσουν από τη συνέχιση των επιθέσεων. Λοιπόν, εγώ περιμένω να ακούσω σήμερα, αύριο, ποιοι θα συλληφθούν για αυτή την ιστορία και να δούμε και αν είναι υποκινούμενοι, αν υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός, γιατί τα επεισόδια αυτά έχουν περίεργο άρωμα. Και επειδή έχουμε και μια δίκη στελεχών πολιτικού κόμματος εν εξελίξη, θέλω να δω, έχουν κάποια σχέση και φαντάζομαι και όλοι οι συμπολίτες μας, όλη η ελληνική κοινωνία, έχουν καμιά σχέση με τη συγκεκριμένη οργάνωση, με το συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Αν έχουν, είναι διπλή η απορία μου, γιατί τότε θα πρόκειται για πολύ μεγάλο πολιτικό θράσος. Δηλαδή την ώρα που δικάζονται για δολοφονία, την ώρα που δικάζονται για βαριά επεισόδια στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, να συνεχίζουν να πυροδοτούν την οξύτητα στον τόπο.